Γεια σας. Να σας καλωσορίσω σε μικρή μας γιορτή σήμερα για μια ακόμη χρονιά που φτάνει στο τέλος της. Δεν τελειώνει σήμερα, αλλά στο τέλος του μήνα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε λοιπόν στη μικρή μας γιορτούλα. Άλλη μια χρονιά αγωνιστική στο μπάσκετ φτάνει κοντά στο τέλος της. Και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν τους μικρούς μας αθλητές για την προσπάθεια και την αγάπη που δείχνουν στο άθλημα. Και εσάς σαν γονείς που πιστεύετε στα παιδιά σας εδώ σε εμάς για να τα βοηθήσουμε τέλος πάντων να αναπτύξουν αυτή την αγάπη τους. Ήταν μια γενικά καλή χρονιά για το άθλημά μας εδώ πέρα, αφού είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή από πάρα πολλά παιδιά. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από μεγάλη συμμετοχή και ο προπονητής μας, ο Αργύρης, που με την ιδιαίτερη του αγάπη και για τα άθλημα και για το παιδιά και για την προπονητική, βοήθησε στα παιδιά να γίνουν λίγο καλύτερες αθλητές, βοήθησε το παιδικό μας να πάει πάρα πολύ καλά στη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Όμως τον καλούν τα ελληνικά στρατά και γι' αυτό σήμερα γίνεται λίγο πιο γρήγορα η γιορτή από ότι το τέλος της χρονιάς, η οποία θα είναι στις 30 Μαΐου, δηλαδή θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μέχρι το τέλος του μήνα κανονικά με το νέο μας προπονητή. Αλλά όπως είπαμε, ο Αργύρης πρέπει να φύγει λίγο νωρίτερα, οπότε θα νιώθουμε λίγο πιο ήρεμοι τώρα που θα τον έχουμε εκεί με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, καταλαβαίνετε. Θα τον αφήσω σε λίγο να μας πει και δυο λόγια κι αυτός. Θα ακολουθήσει μια μικρή επίδειξη από τα παιδιά για να μας δείξουν το τι μπορέσαμε και καταφέρανε σε όλη αυτή τη χρονιά που πέρασε. Ελπίζουμε από του χρόνου με νέα ενέργεια, με νέα δύναμη να τους έχουμε πάλι κοντά μας. Ευχαριστώ.
Που είναι
σήμερα κάποιον τον κύριο Καλούτο, ο οποίος έδειξε πως η παρέα τον έχει καταπέσει τον βάζο του. Μια κυρία λοιπόν της παιδιάς της χρονιάς, το παιδί σύγχυσε, πήγε στο σταθμό, έδειξε το δόσπερο, έβαλε δύο γκολ. Επέστρεψε στην αδέα, ήρθε μαζί μας στην αποστολή. Πες από το σημαντικό παιδί και έβαλε 17 πόντους. Κατά σύμπτωση αυτό το παιδί είναι από τους δόμους της τάξης και συγκεκριμένους όλων των γυμνάσεων. Θέλω να καταλήξω στο ότι χρόνος υπάρχει. Αρκεί να τον εκμεταλλευτούμε σωστά. Να αφήσουμε τα παιδιά λιγότερο στα κινητάκια στους υπολογιστές και να φέρουμε στο κήπο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ τους γονείς, τη διοίκηση και όλους για τη στήριξη που είχαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχει μια ιστορία που είναι γνωστή και όλοι δεν ξέρουν. Ξέρετε μόνο πατέρα. Πριν από 3 χρόνια που είμαι, ξεκινήσαμε στη Σκηνή Θεσσαλονίκη. Κατεβήκαμε σε μαγαζί της Αθήνας να πάρουμε ένα καφέ. Εκεί βρισκόταν τότε ο προπονητής της ομάδας, που μου είπε να βοηθήσω τον σύλλογο αθλητικά. Παρόλο που αυτές ήταν ίσως ήταν πιο γλυκός, γιατί με βοήθησε να δούμε τον δάσκαλο σε αυτές τις ηλικίες. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προσιάσουμε τον νέο μόνο του νέου
του Αργέντου και ο Καλή Φανάση. Thank you.